Περάσαμε πραγματικά εφιαλτικές στιγμές. Ο πύρινη φωτιά, δηλαδή το μέτωπο, ήταν τόσο δυναμικό που τρόμαζες όταν το έβλεπες. Δεν υπάρχουν λόγια, ανίποτη καταστροφή. Δύσκολες ώρες για πολλές ημέρες. Αυτό μας λυπεί ιδιαίτερα και συμπαραστεκόμαστε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτήν τη βάσανο και αυτήν τη ζημιά. Μας λυπεί όλους, μας στεναχωρεί ιδιαίτερα. Είμαστε κοντά στον κόσμο, πάντα, με πολύ σεμνό και διακριτικό τρόπο. Από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις μέρες, ιδίως στον Εύρο, αλλά και σε όλη την περιφέρεια. Τιτάνιες μάχες με τις φλόγες, τοπίο που θύμιζε πολεμικό σκηνικό, μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Με τις λέξεις αυτές θα μπορούσε κανείς να περιγράψει όσα διαδραματίζονται στην Δαδιά, με πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους να βιώνουν ένα 24ωρο τρόμου από τη νύχτα της Πέμπτης έως και εκείνη της Παρασκευής. Μετά το μεγάλο πυρήνα του δάσους της Δαδιάς που κάει και πέρυσι, και ο μικρός πυρήνας αποτελεί παρελθόν καθώς παραδόθηκε στις φλόγες φέτος, αφού παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί. Με αντιπυρικές ζώνες οι κάτοικοι και ο Δήμος Σουφλίου προσπαθούσαν να μην επιτρέψουν να φτάσει φωτιά στον οικισμό, πράγμα που τελικά κατάφεραν. Είχαμε μια ανοιχτή επικοινωνία και με τον υπουργό, τον κύριο Κικίλια, αλλά παράλληλα και με τον υφυπουργό και με τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Από το 178 το λόγο, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Παπαγεωργίου, μαζί με τον επιτελάρχη, συντόνισε όλο αυτό το πολύ δύσκολο έργο, γιατί... Ο οποίος βρισκόταν και εδώ και πριν από λίγα λεπτά. Και πρέπει να τονίσουμε ότι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, διότι υπήρξαν επιχειρήσεις που διασώθηκαν την τελευταία στιγμή. Οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη χθες το βράδυ με κίνδυνο της ζωής του και κατόρθωσαν να διασώσουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και πολύ περισσότερο, να ξέρετε, το ενοπείο του Μπέλα που είχε διάφορα ύλη τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Όλα αυτά ήταν και εμείς παράλληλα με το Δήμο, είχε ετοιμαστεί για την εκένωση. Υπήρχαν λεωφορεία και ευχαριστούμε το ΚΤΕΛ που ανταποκρίθηκε σε μεδαμενό χρονικό διάστημα. Είχε διαθέσει 5 λεωφορεία. Η κοινωνική υπηρεσία, το Δήμο μαζί με την αστυνομία ενημέρωσε περιμετρικά όλους τους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα. Είδαμε ποια είναι ανήμπορα τα οποία θα έπρεπε να μεταβιβαστούν σε ασφαλή μέρος. Παράλληλα το κέντρο υγείας ετοιμάστηκε, η διευθύντρια είχε έτοιμα και διάφορα ασθενοφόρα και ήταν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που ήμασταν έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε. Και ερχόμενοι από άλλες εκενώσεις δύο, βλέπετε αυτές τις δραματικές εικόνες, βλέπετε τι καταστροφή. Έχει τελειώσει το δάσος της Δαδιάς. Αυτή είναι η εικόνα που εισπράττω εγώ τουλάχιστον. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα. Ανεπανόρθωτη οικολογική καταστροφή. Ήταν ένα πολύ δύσκολο 24ωρο εδώ στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου και σαφώς αυτή η νύχτα που έχουμε μπροστά μας φαίνεται προς το παρόν ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία στους πυροσβέστες μας να δουλέψουν από εδάφους, γιατί αυτό χρειάζεται την ώρα αυτή, τα πεζοπόρα. Τα μηχανήματά μας μετά από 14 μέρες, οι χειριστές είναι εξουθενωμένοι. Κάλεσα χθες τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον Απόστολο τον Τζιζικώστα, σε βοήθεια, μηχανήματα. Σήμερα λοιπόν ήρθαν 3 μηχανήματα βαρέως τύπου της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώθηκαν με τις δικές μας δυνάμεις και δίνουμε λοιπόν από κοινού μια μάχη, βοηθούν όλοι. Ο στρατός, οι πάντες, σήμερα πιστεύω είναι μια κρίσιμη μάχη, κυρία Καλεντερίδου. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατούσε στην ηγεσία της πυροσβεστικής στον Εύρο για τη χθεσινή βραδιά, λόγω των ευνοϊκών ανέμων. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύγκλησης του συντονιστικού οργάνου του Δήμου Σουφλίου, με επικεφαλής όλους που συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία. Μας ενημέρωσε ο πύραρχος, ο κύριος Κούτρας, ο διευθυντής πυροσβεστικού του νομού Εύρου, για την όλη κατάσταση. Θέλω να μεταφέρω ένα κλίμα αισιοδοξίας από τον ίδιο, ότι η άνεμη είναι με το μέρος μας, ευτυχώς για πρώτη φορά, και πιστεύω ότι η αυριανή ημέρα θα είναι μια πολύ καλή ημέρα, όπως ο ίδιος υπογράμμισε. Βέβαια, αυτή τη στιγμή το μέτωπο είναι μεταξύ της Δαδιάς και κυρίως πλησίων του ποταμού του οικισμού προς την πλευρά της Κορνοφολιάς. Άλλη μια βραδιά δύσκολη. Πιστεύω ότι τα εναέρια μέσα αύριο, οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα οχήματα θα κάνουν το χρέος τους
και να έχουμε το θετικό αποτέλεσμα. Είδαμε και πολλές αναζωπηρώσεις, δηλαδή ήταν πολλά τα μέτωπα. Ναι, έχουμε αναζωπηρώσεις, έχουμε εστίες, αλλά είναι μέσα σε καμένες περιοχές και δεν απασχολούν ιδιαίτερα την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος που έχει ως γνωστό και την ευθύνη. Ρώτησα αν υπάρχει κάποια ανησυχία και κάποιο εφιαλτικό σενάριο. Πιστεύω ότι η αυριανή ημέρα θα είναι καθοριστική και θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, ο βασανιστικός αυτών των ημερών σε ό,τι αφορά τον νομό Εύρου που η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Από την πυροσβεστική υπηρεσία υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία λόγω της αλλαγής της φοράς των ανέμων σε βορειοανατολικούς, γιατί γυρίζει την πυρκαγιά στα καμένα και άρα έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Η αισιοδοξία υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός και από μηχανήματα και από υδροφόρες και από μηχανήματα πυροσβεστικά και από μηχανήματα έργου, ένας πολύ μεγάλος αριθμός πυροσβεστών και Ελλήνων αλλά και ξένων όσοι ήρθαν για να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια, πεζοπόρα τμήματα του στρατού. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός κυριολεκτικά και ένα αέρια μέσα που συνεχίζουν να επιχειρούν και πάλι.